Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησιογραφία και στην αρχή του δελτίου θα μιλήσουμε με τον βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Κύριε Γκίκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Βουλή, από την αίθουσα της Νέας Δημοκρατίας, που όπως γνωρίζετε γίνεται αυτή τη στιγμή, διεξάγεται η πρόταση δυσπιστίας, η συζήτηση. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Πριν πάμε ακριβώς σε αυτά που συνέβησαν σήμερα στη Βουλή, δεν ξέρω, η κακοκαιρία πώς πέρασε πάνω από την Κέρκυρα, κύριε Γκίκα, άφησε προβλήματα? Κοιτάξτε, η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν υπήρξαν σημαντικά προβλήματα, μείζωνα προβλήματα. Βεβαίως, κάποιες λίγες περιπτώσεις που κλήθηκε η πυροσβεστική. Όμως, να πω εδώ ότι η προηγούμενη κακοκαιρία που χτύπησε πριν από μερικές εβδομάδες στη Νότια Κέρκυρα έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές και περιμένουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να έρθει η έκτακτη αυτή χρηματοδότηση προκειμένου να γίνουν οι πρώτες σωστικές παρεμβάσεις. Και η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν θα αργήσει αυτή. Κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα θα πιστωθούν αυτά τα χρήματα. Πάμε στη Βουλή, πάμε στη συζήτηση που εξελίσσεται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είδαμε σήμερα ένα highlight εκεί, ένταση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και στον Παύλο Πολάκη. Ρανταπλάν, κλόουν. Ανταλλάσσουν γραφικότητα ο Γεωργιάδης και ο Πολάκης. Αλλά τι λέτε εσείς, πώς εξελίσσεται η συνεδρίαση, κύριε Γκίκα? Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις πράγματι που ξεφεύγει η συζήτηση από το πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού που θα έπρεπε να υπάρχει. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι καλό. Επίσης, κάτι άλλο που με ξενίζει είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι, ιδίως της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, χρησιμοποιούν εκφράσεις τοξικές, όπως συμμορία του Μαξίμου, όπως κράτος παρακράτος. Θέματα τα οποία μας παραπέμπουν πολλές δεκαετίες πίσω, ρητορική δηλαδή, που είδαμε στην περίοδο του εμφυλίου. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι απλό πράγμα. Πρέπει να προσέξουν οι συνάδελφοι να μην κατεβάσουμε το επίπεδο του πολιτικού λόγου στα εμφυλιοπολεμικά χρόνια, διότι μετά από εδώ, σε 2 μήνες, ίσως λιγότερο, λίγο περισσότερο, έχουμε εθνικές εκλογές. Δεν μπορεί η χώρα να πάει σε εθνικές εκλογές σε ένα τέτοιο κλίμα τοξικότητας, αμφισβήτησης. Εδώ μας κατηγορούν ότι διακινδυνεύει η δημοκρατία. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι άνω ποταμών. Σε κάθε περίπτωση όμως, ότι από τις πολλές ώρες που έχω καθίσει εδώ χτες και σήμερα... Μιλήσατε, μου λέγατε πριν βγούμε. Έχετε μιλήσει? Ναι. Βεβαίως. Για πείτε μας λοιπόν. Μίλησα χτες αργά το βράδυ. Η συζήτηση διεξάγεται, θα πω, εντάξει, σε πλαίσια τα οποία είναι αναμενόμενα. Δίνεται ευκαιρία και σε εμάς, τους βουλευτές της πλειοψηφίας, να παρουσιάσουμε στοιχεία του κυβερνητικού έργου, το οποίο είναι μετρήσιμο, απτό, συγκεκριμένο. Και αυτό, ξέρετε, είναι και το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, της κυβέρνησής μας, απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Συγκρίνουμε 2 περιόδους, αυτά τα 3,5 χρόνια με τα προηγούμενα 4,5. Και νομίζω ότι δεν υφίσταται σύγκριση σε όλα τα μεγέθη. Από εκεί και πέρα, εγώ στην τοποθέτησή μου... Έτσι σε χρόνους τηλεόρασης, κύριε Βουλευτή. Καυτηρίασα το γεγονός ότι έχει μπει ο αρχηγός ΓΕΘΑ στο, αν θέλετε, στο στόχαστρο της αντιπολιτεύσεως λόγω των παρακολουθήσεων. Καταρχάς, υπάρχει όλο το θέμα των παρακολουθήσεων, βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η δικαιοσύνη. Τι λέτε για την έρευνα της ΑΔΑΕ εσείς, κύριε Γκίκα? Τι λέτε για την έρευνα της ΑΔΑΕ και για αυτά τα 6 ονόματα του Υπουργού Χατζηδάκη και του αρχηγού ΓΕΘΑ Φλόρου και άλλων στελεχών? Καταρχάς μιλάμε για νόμιμες επισυνδέσεις. Ναι, τι λέτε γι' αυτό? Παρακολουθούσες νόμιμα τον αρχηγό ΓΕΘΑ? Σε κάθε περίπτωση εγώ λέω ότι δεν είναι δυνατόν να μπαίνει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων την ημέρα που η Τουρκία απειλεί με εισβολή στη χώρα στο στόχαστρο της πολιτικής διαμάχης. Είναι λάθος. Τώρα από εκεί πέρα θέλω να τονίσω... Και ως αντιπλήρχος εν αποστρατεία θέλω να μου μιλήσετε, γιατί παρακολουθούνταν συναδελφοί σας με την ευρεία έννοια, έτσι? Ήσασταν στο πολεμικό ναυτικό. Ναι. Ως αρχιπλήρχος εν αποστρατεία που υπηρέτησα πάνω από 30 χρόνια, θέλω να σας πω και από την εμπειρία μου ότι πολλές φορές
μπορεί να παρακολουθείτε κάποιο επώνυμο στέλεχος, όχι για το ίδιο το στέλεχος, αλλά για τα άτομα ή τα κυκλώματα που πιθανόν έρχονται σε επαφή με αυτό το στέλεχος. Βεβαίως, δηλαδή για εξοπλισμούς λέτε, δηλαδή τι λέτε? Όχι, λέω, μου λένε ότι παρακολουθούσαν υπουργούς, παρακολουθούσαν την ηγεσία κτλ. Και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όπως ήσασταν κι εσείς. Παρακαλώ, αλλάξτε τον τίτλο του κυρίου Γκίκα, αρχιπλήαρχος εν αποστρατεία. Ναι, κύριε Γκίκα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι πολλές φορές μπορεί να παρακολουθείς κάποιο άτομο, όπως σας είπα, ναι, να δεις ποια άλλα άτομα, ποια άλλα κυκλώματα, ποια άλλα συστήματα έρχονται σε επαφή με αυτό το άτομο. Δεν σημαίνει ότι δεν έχεις εμπιστοσύνη στο άτομο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε ανάμειξη των ενόπλων δυνάμεων στην πολιτική διαμάχη είναι λάθος, ιδίως στην τρέχουσα περίοδο που η Τουρκία μας απειλεί, και νομίζω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση το θέμα αυτό κάνει μεγάλο λάθος. Αιτιολογείται σύμφωνα με εσάς, από ό,τι ακούω, από ό,τι μου λέτε, δηλαδή παρακολούθηση στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και του Χατζηδάκη, αυτό μου λέτε? Κοιτάξτε, δεν λέω ότι αιτιολογείται. Λέω ότι μερικές φορές, εάν υπάρχει από χρόνο λόγος, μπορεί να γίνει και αυτό. Μάλιστα. Τώρα, προσέχτε, εάν υπάρχουν κάποια δίχτυα τα οποία έξω από την νομιμότητα, με παράνομα λογισμικά, έκαναν παρακολουθήσεις, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βγάλει η δικαιοσύνη και βεβαίως θα αποδοθούν ευθύνες. Βεβαίως και εμένα, δεν σας κρύβω, μου προκαλεί εντύπωση για ποιο λόγο η εισαγγελέας του υπηρετής στην ΕΕΠ έδωσε τη συγκατάθεσή της, όπως και οι 5 γενικοί διευθυντές και διευθυντές, προκειμένου να υπάρξουν αυτές οι νόμιμες επισυνδέσεις. Σε κάθε περίπτωση, για τον κύριο Ράμο θέλω να πω μια κουβέντα. Ναι, σας ακούω. Η πέμπτη φάλαγγα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Ράμος, είπαν κάποιοι συναδελφοί σας της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα πω ότι έχει μια προνομιακή σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται από την αλληλουχία των γεγονότων. Θα πω μόνο δύο πράγματα. Ότι η ερμηνεία που έδωσε η ίδια η ΑΔΕ στα θέματα αυτά των παρακολουθήσεων, για την ενημέρωση της Βουλής μιλάω, είναι να ενημερώνει τη Βουλή με στατιστικά στοιχεία ότι υπήρξαν παρακολουθήσεις σε 5 άτομα από εδώ, 3 άτομα από εκεί, 4 άτομα από εδώ. Είναι η πρώτη φορά που η ΑΔΕ, όχι η ΑΔΕ, ο κύριος Ράμος, μιλάει με τη Βουλή, στέλνει στη Βουλή προσωποποιημένη πληροφόρηση. Αυτό δεν είναι συνήθις διαδικασία. Σας λέω, η ερμηνεία ήταν αντίθετη. Επίσης, δεν συνήλθε ποτέ το όργανο ολόκληρο της ΑΔΕ. Είναι μια απόφαση του επικεφαλής. Μετά, δεν είναι περίεργο που ο κύριος Τσίπρας τη Δευτέρα το πρωί ανακοινώνει ξαφνικά συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την επόμενη μέρα πάλι ξαφνικά ανακοινώνει συνάντηση με τον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Ράμο, φεύγει με ένα φάκελο που όλος τυχαίως μετά από μισή ώρα ο φάκελος αυτός εμφανίζεται στο ντοκουμέντο? Κοιτάξτε, κάποια πράγματα νομίζω είναι οφθαλμοφανή. Εγώ δεν θα πω πέμπτη φάλακα και τέτοια, θα πω ότι υπάρχει μια προνομιακή σχέση του κυρίου Ράμου με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Τσίπρα. Από εκεί πέρα όμως, εμένω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και εφόσον υπάρχουν. Α, και να το κάνει και γρήγορα. Είναι έτσι, απέτηση έτσι όλων πρέπει, μας. Έτσι πρέπει. Όλων μας να αρχηθεί άπλετο φως και εφόσον αποδειχθούν έκνομες ενέργειες, να αποδοθούν ευθύνες. Άλλο αυτό, άλλο να εμπλέκεται ένας πρωθυπουργός, μια κυβέρνηση με τέτοιους, και μάλιστα να χαρακτηρίζονται με τέτοιους όρους, και να περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι απειλείται η δημοκρατία. Έλεος. Θα υπάρξει, εκτιμάτε εσείς κύριε Γκίκα, πολιτικό αποτύπωμα, πολιτική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, πολιτικό όφελος στο ΣΥΡΙΖΑ ή και στο ΠΑΣΟΚ από την υπόθεση των παρακολουθήσεων ή όχι? Τι λέτε, εκτίμηση πολιτική? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε δεν είναι κάτι ευχάριστο αυτό για το κυβερνών κόμμα. Δεν είναι κάτι ευχάριστο για μας. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Από εκεί και πέρα γνωρίζουν οι πολίτες ότι σε όλα τα κράτη υπάρχουν νόμιμες επισυνδέσεις. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε ότι αυτή την περίοδο δεν έχουμε μόνο το θέμα των παρακολουθήσεων. Θα πηγαίναμε και εκεί. Θέλετε να πάμε στον Καλογρίτσα? Θα πάμε και εκεί. Αλλά σας ρωτώ συγκεκριμένα για το πολιτικό αποτύπωμα των παρακολουθήσεων, αν θα είναι ισχυρό.
Και αμέσως μετά θα πάμε στον Καλογρίτσα και σε αυτά που εκεί εξελίσσονται. Ναι. Μέχρι στιγμής, μιλάμε η υπόθεση των παρακολουθήσεων, σέρνεται τώρα 6 μήνες. Ναι, ναι. Δεν είναι περίπου, κάτι που ξεκίνησε σήμερα. Δείχνει αυτό ότι δεν έχει επίπτωση στην πρόθεση ψήφου, μάλιστα, αν θέλετε. Και ούτε θα έχει, λέτε εσείς. Μέσο όρο μας δίνουν με 7 μονάδες μπροστά. Άρα θεωρώ ότι οι Έλληνες πολίτες εστιάζουν σε αυτά τα οποία είναι πιο σημαντικά για αυτούς, όπως είναι η ακρίβεια, σωστό. Είναι το έργο που έχει επιτελέσει αυτή η κυβέρνηση. Σε μεγάλο βαθμό είναι έτσι. Μάλιστα. Πάμε στην υπόθεση τώρα που εξελίσσεται στο ειδικό δικαστήριο που δικάζει τον Νίκο Παπά. Εσείς είστε πεπισμένος ότι ο Καλογρίτσας έστελνε χρήματα στο ΣΥΡΙΖΑ, φακέλους ή βαλίτσες ή δεν ξέρω εγώ τι, κύριε Γκίκα? Κοιτάξτε, από τότε που έγινε αυτή η υπόθεση, νομίζω ότι ακουγόνταν και διέρεαν απίστευτα πράγματα. Αλλά τώρα εδώ δεν είναι διαρροές. Εδώ έχουμε ένα ειδικό δικαστήριο, το οποίο δικάζει δύο πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και έρχονται επώνυμα μάρτυρες και καταγγέλουν ότι έγιναν αυτά. Η ΜΕΝ επί 40 χρόνια γραμματέας του κ. Καλογρίτσα δήλωνε και δηλώνει και κατέθεσε ενόρκως ότι φεύγανε βαλίτσες με 7ψήφια νούμερα σε ευρώ και πήγαιναν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δε κύριος Καλογρίτσας έδειχνε και δείχνει SMS που φαίνεται και η, αν θέλετε, ποσόστοση των μετόχων του ΣΥΡΙΖΑ Channel, το οποίο θα δημιουργεί το. Αυτά λοιπόν δεν είναι διαρροές, είναι καταθέσεις. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μας κουνάει αυτή τη στιγμή το δάχτυλο όταν λέγονται όλα αυτά. Επίσης, ένα απίστευτο θέμα. Έστησε μια σχεδορία για 10 πολιτικά πρόσωπα για την Οβάρτης, βασιζόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ σε 3 κουκουλοφόρους μάρτυρες. Πώς δικαιολογεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ένας εξ αυτών συνελήφθη χτες για απάτη? Νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες καταλαβαίνουν. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο ελληνοτουρκικά. Εδώ έχουμε τη γνωστή ρητορική, συνεχίζεται η ρητορική, θα έρθουν οι τρελοί Τούρκοι στην Αθήνα και όλα αυτά, θα έρθουμε νύχτα. Υπάρχει μια απάντηση, επαναλαμβανόμενη και αυτή από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι αν επιχειρήσουν να έρθουν νύχτα, θα βρεθούν ξαφνικά μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη για αυτούς. Υπάρχει περίπτωση πολεμικής εμπλοκής, κύριε Γκίκα? Ρωτώ μονότονα και εσάς σας έχω ρωτήσει πολλές φορές και όλους τους συνομιλητές που έχουν άποψη για το θέμα και εικόνα. Υπάρχει ισχυρή περίπτωση πολεμικής εμπλοκής μέχρι τις εκλογές? Οι Τούρκοι έχουν εκλογές 14 και 2 εβδομάδες μετά δεύτερο γύρο. Εμείς θα μας πείτε την εκτίμησή σας. Ναι, υπάρχει περίπτωση πολεμικής εμπλοκής? Κοιτάξτε, είμαστε σε μια διαδικασία προεκλογική και οι δύο χώρες. Ναι. Από εκεί και πέρα η ρητορική της Τουρκίας είναι δεδομένη. Απ' την άλλη, η απάντηση της Ελλάδος είναι επίσης δεδομένη. Και η απάντηση της Ελλάδος δεν είναι μόνο στα λόγια, είναι και στα έργα. Προχτές ήμουνα και εγώ εκεί μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία, που μετά από 3 χρόνια η ελληνική αεροπορική βιομηχανία σήμερα είναι μια υγιής επιχείρηση με τεράστια κερδοφορία, μεγάλο εκτελεστέο έργο και παραδίδει κάθε μήνα ένα υπερσύγχρονο αεροσκάφος F-16 σε Viper. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό ότι αυξάνεται η αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Και όταν αυξάνεται η αποτρεπτική ισχύ της χώρας, μειώνεται η πιθανότητα πολεμικής εμπλοκής. Όμως, απαντώ ευθέως, ακριβώς επειδή υπάρχει ρήτρα στο Σύνταγμα της Τουρκίας ότι εάν η χώρα για οποιοδήποτε λόγο οδηγηθεί σε μείζωνα κρίση, πολεμική εννοώ, της εμπλοκής στη Ραξή, τότε δεν γίνονται εκλογές, άρα παρατείνεται η ισχύ της κυβέρνησης που κυβερνάει την Τουρκία για 1 ή 2 χρόνια. Αξιολογούμε και μας προβληματίζει, μάλιστα, αυτό το γεγονός. Μήπως ο Ερντογάν, βλέποντας ότι υστερεί στις δημοσκοπήσεις πλησιάζοντας προς το Μάιο και ότι χάνει τις εκλογές, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται αυτό, αλλά πηγαίνοντας προς τα εκεί, μήπως κάνει επιχειρήσει. Να κάνει χρήση. Επιχειρήσει. Εγώ θα σας πω για άλλη μια φορά
ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ισχυροποιηθεί και συνεχίζουν να ισχυροποιούνται. Βρίσκονται εκεί και οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι. Μάλιστα. Κλείνοντας, πείτε μου την πιο πιθανή ημερομηνία εκλογών, κύριε Κίκα. Κοιτάξτε τη γυάλινη σφαίρα σας και πείτε μου, είναι 2, 9 Απρίλη, είναι 23 Απρίλη. Μπορεί να είναι Μάης και μετά να είναι Ιούλης η δεύτερη φάση. Τι να σας πω, η προσωπική μου, αν θέλετε, ναι, εκτίμηση. Την προσωπική σας θέλω. Οι εκλογές, οι πρώτες εκλογές θα είναι τον Απρίλη πριν το Πάσχα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό είναι ένα προνόμιο που έχει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Στο κάτω-κάτω της γραφής, η συνταγματική, αν θέλετε, λήξη αυτής της κυβέρνησης, της θητείας αυτής της κυβέρνησης, είναι η 7η Ιουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κίκα, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εντός του 2023, εντός του έτους που ήδη έχει ξεκινήσει,